Γίνει με τον Ρομπέρτο Γκαρσία, γιατί είπαμε, είναι περίεργο ότι σηκώθηκε. Εδώ ο Ράμος στο γύρισμα, ο Σκέμπρι, το 2-0 θα γίνει τώρα τον Αντρασκίρ. Στο 32 ο Σλοβαίνος γράφει σε ένα ακόμη παιχνίδι κόντρα στον Ερμή το όνομά του, στον πίνακα των σκόρων, όπως είχε κάνει και στο τελευταίο. Στο 32 λοιπόν ο Αντρασκίρ διπλασιάζει τα γκολ για την Ομόνια, η οποία πλέον έχει ένα σημαντικό προβάδισμα. Σχεδόν σε 30 λεπτά αγώνα. Καϊάφος μπορεί να μην το δείχνει η αντίδρασή του, αλλά ασφαλώς και είναι ικανοποιημένος. Πέμπτο γκολ και για τον Σλοβαίνο στο πρωτάθλημα. Εδώ ξανά από την σέντρα του Ράμος. Ξεπετάχτηκε ο Σκέμπρι, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Στυλιανού. Και ο επερχόμενος Αντρασκίρ είχε εύκολο έργο από εκεί πέρα. Απλά να την οθήσει στα ανυπεράσπιστα δίχτυα για το 2-0. Κύρ που υπενθυμίζονταν ο σκόρερ, ο μοναδικός σκόρερ του αγώνα, τον play-off.